8:30 το πρωί. Στη Μαρίνα Λεμεσού εισέρχεται με ταχύτητα ένα λευκό βαν αυτοκίνητο, μεταφέροντας 4 τρομοκράτες. Κατεβαίνουν από το όχημα και ανοίγουν μπύρ εναντίον του πλήθους, το οποίο τρέχει να απομακρυνθεί από το χώρο. Δεκάδες άνθρωποι πέφτουν στο έδαφος χτυπημένοι από τις σφαίρες. Κάποιοι είναι νεκροί, ενώ άλλοι έχουν τραυματιστεί. Δύο μέλη της λιμενικής αστυνομίας ανταλλάζουν πυρά με τους τρομοκράτες και ένας από αυτούς πέφτει νεκρός. Στη συνέχεια, δύο τρομοκράτες, αφού πυροβολούν τον οδηγό ηλεκτρικού οχήματος, επιβιβάζονται σε αυτό και κατευθύνονται προς το μόλο. Ακολούθως επιβιβάζονται σε σκάφος, κρατώντας όμηρους στο πλήρωμά του. Η σκηνή αποκλείστηκε ενώ κατέφθασαν ασθενοφόρα για να μεταφέρουν τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Το περιστατικό δεν είναι τίποτε άλλο από άσκηση της αστυνομίας με την ονομασία Τρίτονας 2018, με σκοπό να διαφανεί, όπως δήλωσε και ο υπαρχηγός, η ετοιμότητα της δύναμης. Είμαστε σε συνεχή επαφή με όλες τις χώρες, κυρίως τις ευρωπαϊκές χώρες, και οι οποίες ίσως να έχουν πέσει θύματα τέτοιων τρομοκρατικών ενεργειών. Παραδειγματιζόμαστε, βλέπουμε τα λάθη, τις παραλήψεις, προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα, έτσι ώστε μη γέννητο, σε περίπτωση κατά την οποία θα έχουμε στη χώρα μας ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο απευχόμαστε, να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Στην άσκηση συμμετείχαν φοιτητές της Αστυνομικής Ακαδημίας.